Λοιπόν, είμαι βέβαιος Δεν ότι. ξέρω τι είναι εδώ πλειοψηφία, το ναι ή το όχι. Πρέπει να Στην κάνουμε ένα κάλυπτο. Όχι, στο Αρκαδία. στούντιο Α, στο εννοώ. Όχι, στούντιο. πρέπει να Θα το ξέρουμε διαπιστώσετε τι. στην πορεία. Είμαι βέβαιος ότι έχετε καλή πληροφόρηση. Αποκλείεται να μην σας έχουν ενημερώσει. Ξέρετε, είναι σημαντικό γιατί όλοι τώρα πια επηρεάζει με. Είναι σημαντικό να έχεις άποψη, κύριε Κωνσταντινόπουλε, για να μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Μα αυτό είναι το απόλυτο σωστό. Και μάλιστα είναι σημαντικό πια ο καθένα. Μια ψήφο έχει, αλλά όπως γνωρίζει το καθένας μας, θα επηρεάσει με την ψήφο του και τις ζωές όλων των υπόλοιπων. Εγώ για τις δικές σας και εσείς για τις δικές μου. Αυτό είναι μου. Γι' αυτό. Επί 40 χρόνια αυτό γίνεται. Στη μεταπολίτευση ένα. Έτσι είναι. 40 χρόνια στη μεταπολίτευση δεν γινόταν αυτό. 40 χρόνια στη μεταπολίτευση, κύριε Αρτόπλε, ήταν όλοι χαρούμενοι. Ψηφίζαμε λάθος. Δεν ξέρω αν ψηφίζατε λάθος. Να πείτε συγγνώμη αν ψηφίζατε λάθος. Εγώ να πω συγγνώμη για αυτό που κάνατε εσείς. Εγώ δεν έκανα τίποτα 40 χρόνια. Δεν ήμουν. Οδυσσέα ψήφιζες. Εγώ πάντα Οδυσσέα. Εγώ από το 75 γεννήθηκα. Εγώ το 79. Γι' αυτό σας γεννήθηκε. Άρα, ξέρετε, αν έκανε ο λαός μέχρι το 90, μέχρι το 2000 που ήρθε η κρίση, το 2009-10, ήταν όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Δεν ήταν, ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Άντε, αν δεν ήσουν λίγο δυσαρεστημένο, να μην ψήφιζε Πασόκ, να ψήφιζε Νέα Δημοκρατία για λίγο και το αντίστροφο. Μία-μία. Το αντίστροφο μετά. Αυτοί οι ίδιοι πολίτες. Γιατί δεν έχει αλλάξει η χώρα, οι ίδιοι πολίτες μέσα σε μια κρίση άλλαξαν τα δεδομένα. Αυτό είναι πραγματικότητα. Όμως εδώ σήμερα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο είναι μια διαδικασία, συμφωνείς δεν συμφωνείς, θα γίνει την Κυριακή και θα επηρεάσει τις ζωές τις δικές μας και των οικογενειών μας ή έτσι ή αλλιώς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα όμως. Mm-hmm. Πρέπει να την αποδεχτούμε όλοι. Γι' αυτό σας λέω και δεν το έκανα έτσι λίγο για να... Ευθυμίσουμε γιατί χρειάζεται να είμαστε και χαλαροί. Γιατί για την επόμενη μέρα, είτε ψηφίσουμε το ένα είτε το άλλο, εμείς που έχουμε αποφασίσει να μείνουμε στην Ελλάδα, στην πόλη μας, το ένα το άλλο, θα πρέπει να ζήσουμε μαζί. Φυσικά. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί το πώς θα πορευτούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί οι διχασμοί, όποιος ξέρει, έχουν δημιουργήσει μεγάλη προβλήματα στη χώρα. Μας έχουν κρατήσει για πολλά χρόνια σε δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τουλάχιστον. Δημοσιογράφοι, απλοί πολίτες, πολιτικοί. Όλοι είμαστε ένας τώρα. Είμαστε πολίτες. Γιατί ξέρετε και οι πολιτικοί έτσι δεν ζητάνε την ψήφο για κάτι. Στηρίζουν μια άποψη που πιστεύουν όπως ένας απλός πολίτης. Και σήμερα είμαστε όλοι πολίτες. Είμαστε όλοι πολίτες που θα αποφασίσουμε για το μέλλον της χώρας. Θέλω να σας πω το τελευταίο. Είμαστε πολίτες όλη μια χώρα. Θέλω να σας πω το εξής, γιατί το μεγαλύτερο ζήτημα που παρακολουθώ, βλέπω, social media, συζητήσεις, τηλέφωνα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, είναι το μεγάλο παιχνίδι που μας παίζει ο Σόιμπλε. Νομίζω ότι ο Σόιμπλε μας παίζει το μεγαλύτερο παιχνίδι. Ο Σόιμπλε είναι κάπου εκεί στη Γερμανία και τρίβει τα χέρια του πια. Έχει απολαμβάνει μεγάλη δημοτικότητα στη χώρα του, στηρίζει τον ναι και ξέρει ότι όποιος στηρίζει, όταν στηρίζει τον ναι στην ο Σόιμπλε, ψηφίζει όχι ο κόσμος στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Θέλω να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ναι, ότι σε αυτό όταν ο Σόιμπλε στηρίζει τον ναι, στην Ελλάδα ψηφίζουμε όχι. Ωραία. Ωραία. Εγώ σας λέω ότι ο Σόιμπλε, αυτή είναι η άποψή μου πια, θέλει όχι. Ο Σόιμπλε, όχι δεν θέλει το όχι, το κάνει με, δεν το θέλει. Το βλέπετε τι λέει. Είναι έξυπνος. Θέλει να βγει το όχι. Θέλει να βγει το όχι για να υλοποιήσει πια το μεγάλο του σχέδιο και την άποψή του. Σας θυμίζω ότι στις Κάνες ο πιο ένθερμος υποστηρικτής του δημοψηφίσματος, αν δείτε τα πρακτικά και όλα αυτά που γράφτηκαν τότε, ήταν ο Σόιμπλε. Έλεγε, παιδιά, να κάνετε το δημοψήφισμα. Mm-hmm. Αλλά το δημοψήφισμα θα είναι ευρώ. Δραχμή. Να μας πει τι θα ρωτήσουμε. Ναι, ό,τι και να ρωτήσετε. Γιατί και αυτός θα το ερμηνεύσει όπως θέλει. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι θα ερμηνεύσει ο Σόιμπλε, είναι τι θα αποφασίσουμε εμείς. Εάν εμείς αποφασίσουμε ότι είναι ενάντια στη λιτότητα, τότε ο Σόιμπλε θα καταλάβει ότι είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι και ανασκήσουμε τα δικαιώματά μας όπως ακριβώς πρέπει σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα δούμε πώς καταραίουν οι ομόφωνες αποφάσεις της Κομισιόν και άλλες. Ωραία. Μισό λεπτό, κύριε. Και θα καταλάβει τι πάμε σημαίνει. Συμφωνούμε ότι. Συμφωνούμε όμως. Αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Mm-hmm. Συμφωνούμε ότι ο κύριος Σόιμπλε έχει στο σχέδιό του να μας βγάλει εκτός ευρώ. Από το 10. Από το 10. Πολύ ωραία. Θεωρούμε ότι το όχι θα του δώσει
κάτι παραπάνω, μια... ένα πάτημα. Ένα πάτημα παραπάνω. Εγώ δεν σας λέω μεγάλη. Θα του δώσει, θα του βεβαίως. Δώσει. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Άρα, παίζει με το συνέστημα των Ελλήνων που ξέρει ότι αυτή τη στιγμή έχουν από μέσα σου, σου βγαίνει και αν δεν το θέλεις. Σου βλέπεις το Σόιμπλε, ο οποίος είναι η πιο συντηρητική έκφραση της Ευρώπης, να σου λέει, ξέρεις, ψήφισε ναι. Γιατί άμα δεν ψηφίσεις ναι, θα σου κάνω, θα σε βγάλω από την Ευρώπη.